Εθνικό πολιτικό προεκλογικό. Λέγαμε αφού τον την είπε τη λέξη, ναι, μια χαρά είναι. Λέγαμε τον κύριο Συρίγο ότι θα είναι ένα αμφίροπο και δύσκολο στοίχημα ισορροπίας να γίνουν εκλογές σχεδόν ταυτόχρονα ή παράλληλα σε Ελλάδα και Τουρκία. Κάπως έτσι θα πάμε. Το θέμα είναι ποιες θα είναι τελικές ημερομηνίες. Για πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά με τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, τον κύριο Γιάννη Αμανατίδη, γνώστη των εθνικών δεμάτων, έχει διατελέσει πριν τον άλλον και υφυπουργός εξωτερικών. Κύριε Αμανατίδη, καλημέρα, καλή χρονιά. Καλή χρονιά, κύριε Αμανατίδη. Καλή χρονιά, κύριε Λιβαδάρη και κύριε Καλέτση. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Παρακολούθησα και την πολύ ενδιαφέρουσα συζήτηση την οποία είχατε προηγουμένως με τον υφυπουργό Παιδείας. Σας εύχομαι κάθε επιτυχία και το 2023. Να είστε καλά. Και καλή δύναμη σε εσάς βεβαίως, γιατί είναι μια, για όλους τους πολιτικούς μια πολύ δύσκολη χρονιά. Να ξεκινήσουμε αντίστροφα. Εσείς πότε βλέπετε τελικά τις εκλογές? Είναι αλήθεια ότι οι εκτιμήσεις μου αυτές τις οποίες θα σας πω τις έχω εδώ και πάρα πάρα πολύ μεγάλο διάστημα. Λίγο με μπέρδεψαν οι δηλώσεις του για το Σεπτέμβριο του Κυριάκου Μητσοτάκη, είναι αλήθεια, που τότε και ο ίδιος αφιταλαντευόταν, αλλά θεωρώ όσο το δυνατόν πιο κοντά στο τέλος της τετραετίας. Συμφωνείτε με Μάιο δηλαδή οι πρώτες και τέλος Ιουνίου δεύτερες. Μάιο οι πρώτες και τέλος Ιουνίου. Άρα δηλαδή η δήλωση που βγήκε στον αέρα μέσω του κυρίου Κουτσούμπα για κάπου εκεί Απρίλιο, τώρα μια εβδομάδα πριν, μια εβδομάδα μετά. Προσέξτε λίγο τη δήλωση του Πρωθυπουργού. Δεν είπε Απρίλιο. Είπε μετά τον Απρίλιο, μετά τον Απρίλιο όλα είναι ανοιχτά. Τώρα το πώς ερμηνεύουμε όλοι το μετά τον Απρίλιο είναι μια άλλη ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, είτε είναι Απρίλιος είτε είναι Μάιος, εκεί κάπου θα... Κοντός ψαλμός Αλληλούια, και εάν προκηρυχθούν τον Απρίλιο, οι πρώτες εκλογές θα πάνε τον Μάιο. Η εξαγγελία τους θα γίνει τον Απρίλιο με πρώτη διεξαγωγή τον Μάιο. Λοιπόν, θα τα δούμε όλα αυτά μέσα στο επόμενο δίμηνο, είναι προφανές. Κύριε Αμανατίδη, όποτε και αν γίνουν οι εκλογές, οι δημοσκοπήσεις αυτή τη στιγμή δείχνουν ότι υπάρχει μια φθορά της κυβέρνησης, την οποία όμως ο ΣΥΡΙΖΑ δεν κεφαλαιοποιεί επί του παρόντος. Δεν την εισπράττει υπό την έννοια ότι δεν διαμορφώνει τάση πολιτικής ανατροπής. Πού το αποδίδετε εσείς αυτό? Κύριε Λιβαδάρη, δεν θα πάρω σαν δεδομένο την εκτίμηση που κάνατε. Εγώ έχω ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις. Μεταφέρω το αποτύπωμα των δημοσκοπήσεων. Εντάξει, έχω ένα θέμα με τις δημοσκοπήσεις, είναι αλήθεια. Ποιοι τις κάνουν, ποιοι τις παραγγέλνουν. Ωστόσο, υπάρχουν τα ποιοτικά στοιχεία κατά με των δημοσκοπήσεων, τα οποία είναι σε πλήρη αντίθεση με αυτά που τελικά δίνονται αριθμητικά. Θεωρώ και ότι ο πολιτικός χρόνος και το επόμενο διάστημα θα είναι τόσο πυκνός, έτσι ώστε αυτό που εμείς διαπιστώνουμε με τις επαφές μας με τον κόσμο, δηλαδή το ότι ο κόσμος γυρίζει την πλάτη στον Κυριάκο Μητσοτάκη συγκεκριμένα και ότι βλέπει για μια άλλη προοπτική, με μια άλλη ματιά και μια άλλη προοπτική για τη χώρα μας, αυτό θα αποτυπωθεί και όσο πηγαίνουμε προς τις εκλογές. Δηλαδή δεν θα συμφωνήσω με ό,τι αυτή τη στιγμή παράγεται ή είναι σαν κοινή αντίληψη. Πιστεύω ότι στις πρώτες εκλογές, στις εκλογές όποτε και να γίνουν, ότι θα υπάρξει νίκη του ΣΥΡΙΖΑ και κατά δίκη αυτής της πολιτικής του Κυριάκου, ιδιαίτερα Μητσοτάκη, που εφαρμόζει όλο το τελευταίο διάστημα. Κύριε Υπουργέ, αυτές οι εκλογές θα γίνουν όμως με διαφορετικό δημογραφικό αποτύπωμα. Και το είδαμε, έχουν ανακοινωθεί διεδρικές οι οποίες μετατρέπονται σε μονοεδρικές. Κάποιες τριεδρικές χάνουν έδρα, η Αχαΐα επί παραδείγματι παίρνει έδρα. Αυτό το αποτύπωμα πώς το μεταφράζει ο ΣΥΡΙΖΑ? Καταρχάς, νομίζω, κύριε Καλέτση, ότι υπάρχει ένα ζήτημα το οποίο πρέπει το πολιτικό σύστημα, υπάρχουν οι αναλύσεις και οι εκθέσεις της αρμόδιας επιτροπής της Βουλής και αναφέρουμε στο δημογραφικό πρόβλημα να το δει με πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή για το επόμενο διάστημα. Αυτή τη στιγμή φαίνεται ότι υπάρχει οριακά μία μείωση 187.000 περίπου στον πληθυσμό και η τάση συγκεντροποίησης πάλι από την περιφέρεια στα αστικά κέντρα. Άρα έχουμε ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το δει όλο το πολιτικό σύστημα. Δεν μπορεί καμία κυβέρνηση μόνη της, θεωρώ, να δώσει λύσεις σε αυτό το ζήτημα και θα πρέπει να το δούμε. Νομίζω ότι στις εκλογές αυτές με το σύστημα της απλής αναλογικής δεν θα έχει διαφοροποιήσεις έτσι ώστε να
κάποιο κόμμα ή να ανησυχούν ή με το χάσιμο ή των εδρών κλπ. Νομίζω ότι το αποτέλεσμα θα είναι αυτό που θα ήταν και παλιότερα, αλλά το δημογραφικό με απασχολεί πάρα πολύ, κύριε Καλέτση. Δηλαδή θεωρώ ότι πλέον φτάσαμε στο μη παρέκει. Εάν η χώρα μας συνεχίσει με τους ίδιους ρυθμούς, το 2050 και το 2030 θα έχουμε δραματικά αποτελέσματα και είναι μια βόβα στα θεμέλια της χώρας και για την οικονομία, για όλα τα ζητήματα. Άρα θα πρέπει να δούμε πολιτικές για το επόμενο διάστημα. Σας ανησυχεί, κυρία Μανατίδη, αυτό που συζητούσαμε και με τον κύριο Συρίγο, το γεγονός ότι πάμε σε μια παράλληλη κορύφωση της προεκλογικής περίοδου και σε Ελλάδα και σε Τουρκία? Κοιτάξτε, είναι βέβαιο και το βλέπουμε όλο το προηγούμενο διάστημα ότι υπάρχει μια αυξημένη ρητορική και στο πεδίο, θα σας έλεγα, ένταση από τη μεριά της Τουρκίας, η οποία σε μεγάλο βαθμό οφείλεται στο ότι υπάρχουν εκλογές, άρα μας προβληματίζει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι η πολιτική αυτή της Τουρκίας, το γκριζάρισμα των ζωνών, αποστατικοποίησης νησιών, πράγματα τα οποία υπερβαίνουν τη διεθνή νομιμότητα, ήταν πάντοτε στη ρητορική της, έτσι ώστε να μπορέσει να επιβάλλει ένα διάλογο με όρους ισχύως, όπως θέλει αυτή, ως περιφερειακή δύναμη, κατά παράβαση βεβαίως του διεθνούς δικαίου και του δικαίου της θάλασσας. Άρα δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει. Ναι, μας προβληματίζει. Η απάντηση είναι προφανώς, μας προβληματίζει. Ωστόσο, δεν θα πρέπει να μας διαφεύγει το γεγονός και το άλλο που σας είπα, δηλαδή ότι ένα μεγάλο ποσοστό είναι μια πολιτική η οποία συνεχίζεται δύο και χρόνια, ανεξάρτητα από τις εκλογές. Το πρόβλημα με την Τουρκία είναι ότι θέλει να επιβάλλει ή να γίνουν ανεκτές οι θέσεις τουλάχιστον στο διεθνή παράγοντα μέσα από τις συζητήσεις τις οποίες κάνει για τα ευρύτερα ζητήματα της περιοχής. Το θέμα είναι η δική μας η κυβέρνηση το τι κάνει, η χώρα μας τι κάνει και αν έχει όντως τη στρατηγική αυτή η οποία θα της επιτρέπει να προβάλλει τη χώρα μας ως πυλώνα σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή. Και ναι, εμείς ζητήσαμε δύο πράγματα να γίνουν. Το ένα είναι η ελληνική κυβέρνηση να πιέσει έτσι ώστε στο Συμβούλιο Κορυφής να υπάρχουν συγκεκριμένα μέτρα και συγκεκριμένος οδικός χάρτης για την παραβατική, εφόσον συνεχιστεί η παραβατική συμπεριφορά της Τουρκίας απέναντι σε δύο κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, την Ελλάδα και την Κύπρο, να μην την ξεχνάμε. Και η Ελλάδα είναι από τις ιδρύτερες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και το δεύτερο βεβαίως, να τοποθετηθεί. Γνωρίζω ότι είναι ζητήματα τα οποία είναι πολύ σημαντικά και προφανώς θέλουν έναν τρόπο για να γίνουν. Να κάνει επέκταση των χωρικών υδάτων νότια-ανατολικά και δυτικά της Κρήτης και στο Καστελόριζο και βεβαίως να πάει για την αποκλειστική οικονομική ζώνη στην Ανατολική κύριε Μεσόγειο. Μαναδίδη, είμαι προσεκτικός σε αυτά. Λίγο σε αυτό. Λέτε επέκταση των χωρικών υδάτων νότια-ανατολικά της Κρήτης και στο Καστελόριζο. Και δυτικά. Εκτιμάτε ότι αυτό είναι κάτι που πρέπει να γίνει άμεσα τώρα. Πάμε στα 12 μιλιά. Ανεξαρτήτως του αν παίζει ακόμα και εκεί εμέσως έστω με την απειλή του κάζους Μπέλη Τουρκία. Το κάζους Μπέλη της Τουρκικής Βουλής αφορά το Αιγαίο. Αφορά το Αιγαίο. Παρακολούθησα, επειδή παρακολούθησα και τη συζήτηση την προηγούμενη, νομίζω ότι κάπως έτσι είναι τα πράγματα, τα εκτιμώ και εγώ όπως αναφέρθηκαν στην προηγούμενη συζήτηση. Η κυβέρνηση φυσικά θα πρέπει να έρθει συνεννόηση με την αντιπολίτευση και να δει τις κινήσεις έτσι ώστε αυτό να γίνει κατορθωτό. Ξαναλέω, δεν είναι κάτι που αμέσως το κάνεις, αλλά πρέπει να τοποθετηθείς και να κάνεις όλες εκείνες τις διπλωματικές κινήσεις πιο μπροστά, έτσι ώστε αυτό να γίνει κατορθωτό. Έχει τέτοια κατεύθυνση η κυβέρνηση? Ακούω με πολύ ενδιαφέρον το ότι φυσικά είναι κάτι το οποίο δεν συζητιέται στα κανάλια κλπ. Αλλά ενδιαφέρει εάν η κυβέρνηση έχει μια τέτοια κατεύθυνση ή όχι. Μάλιστα. Κυρία Μανατίδη, να σας ευχαριστήσουμε πολύ για την συνομιλία που είχαμε. Καλή σας ημέρα και καλή χρονιά ξανά. Καλημέρα, καλή χρονιά, κυρία Μανατίδη. Να είστε καλά και εγώ ευχαριστώ πολύ. Ναι, και νομίζω ότι έτσι θα πάει αυτή η προεκλογική περίοδος.